Να πείτε γιατί ακούστηκε, ρε παιδί μου, τώρα θα πάει το Rise Up στην Eurovision, το οποίο είναι με αγγλικό στίχο, και πού είναι το ελληνικό στοιχείο? Είναι στην ψυχή του καθένα το πώς νιώθει ότι εκπροσωπεί τη χώρα του και στη μουσική που γράφει. Mm-hmm. Εμείς αυτό κάνουμε, αυτό αγαπάμε. Έλληνες είμαστε. Είναι Ελλάδα, mm-hmm. τη χώρα μας πάνε να εκπροσωπήσουμε. Δεν είναι απαραίτητο το μπουζούκι, είναι η ψυχή το μπουζούκι, κάτι ελληνικό στάνταρ. Δηλαδή να ξεφύγουμε λίγο από τα κλισέ. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πιο ακραίο μέρος το οποίο έχετε κάνει ποτέ σεξ. Σε μουσείο. Τι! Αλήθεια, είσαι το είδωλό μου, you're my idol. You are my icon. Σε μουσείο. Δεν είχε κόσμο, φαντάζομαι. Εντάξει, δεν ήταν closed. Αλλά δεν είχε κόσμο. Ήταν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Εδώ έχουν τα πιο ωραία μουσεία. Θέλω να σκεφτείτε και να μου πείτε μία εκπομπή από αυτές που υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση που δεν πηγαίνατε καλεσμένοι. Στο SOS, γιατί δεν μας ταιριάζει πολύ. Στην Ανίτα. Ναι. Okay. Αν και εγώ την παρακολουθώ. Θέλω να μου πείτε τη μεγαλύτερη κατηνιά όταν ήσουν σε μία σχέση. Δηλαδή να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να πεις ψέματα, να παρακολουθήσεις, να μπεις στο Facebook. Το έχω κάνει όλα, σε είπες. Όπω, κατίνα. Όπω, Νικόλα. Πάει, η σύζυγος έχει φύγει.